με την αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη προσπάθεια έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού να έχει ήδη αρχίσει. Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να γεφυρώσει το χάσμα με τα κόμματα και κυρίως την ΑΔΕΚ για να καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό του 2021. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέχθηκε και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος για να ανακοινωθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται το σχέδιο Εστία 2, όπως το αποκάλεσε ο Αβέροφ Νεοφύτου, με στόχο να στηριχθούν οι μη βιώσιμοι δανειολήπτες. Το εν λόγω σχέδιο, μάλιστα, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, αναμένεται να είναι έτοιμο τις επόμενες εβδομάδες. Στο Εστία 2 θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι δανειολήπτες υπέβαλαν ήδη αίτηση στο πρώτο Εστία και κρίθηκαν ως μη βιώσιμοι. Αυτοί υπολογίζονται στο 10-15% των αιτήσεων. Οι αιτητές αυτοί θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να καταστούν βιώσιμοι με μια αυξημένη συνεισφορά του τραπεζικού τομέα μέσω διαγραφής χρέους. Η δεύτερη κατηγορία αφορά αυτούς που καθίστανται βιώσιμοι με μια αυξημένη συνεισφορά τόσο του τραπεζικού οργανισμού όσο και της κυβέρνησης. Και η τρίτη κατηγορία αφορά δανειολήπτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, όπου θα υπάρξει αυξημένη κρατική αρρωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου σχεδίου άρχισε από την Τράπεζα Κύπρου, η οποία το είχε ονομάσει Βέστα και απευθυνόταν στους δανειολήπτες που έχουν κατά κύριο λόγο χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα ή είναι λήπτες ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος. Επίσης, καλύπτει δανειολήπτες που βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο ή πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες ή για άτομα με σοβαρές ασθένειες. Εάν ο δανειολήπτης εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες, θα προσφέρονται οι πιο κάτω επιλογές με σκοπό να δίνεται η ευκαιρία διατήρησης της μόνιμης κατοικίας εντός της οικογένειας. Την εισαγωγή νέου δανειολήπτη που να είναι στενός συγγενής του αρχικού πρωτοφυλέτη, ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των δόσεων με την ένταξη του νέου δανειολήπτη, ενδεχόμενη επιμήκυνση του δανείου, ευελιξία στην αποπληρωμή με τη λογική του pay as you go και ενδεχόμενη εφάπαξ καταβολή μέρους του δανείου χωρίς χρέωση. Καλά ενημερωμένη πηγή από την Τράπεζα Κύπρου ανέφερε ωστόσο πως σε περίπτωση που το κράτος προχωρήσει στην υλοποίηση του Εστία 2, τότε θα καλυφθεί ευρύτερο το τραπεζικό σύστημα και θα περιληφθούν περισσότεροι δανειολήπτες.